Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι δική μας η χαρά. Θέλω να κάνω μια, αν θέλετε, και προσωπική ερώτηση, Χρήστο, στον κύριο Πρόξενο. Βλέποντας όλα όσα συμβαίνουν, την αντίδραση δικαιολογημένη Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλου του δυτικού κόσμου απέναντι στην ρωσική εισβολή, εσείς ως Κύπριος, πώς νιώθετε που 40 χρόνια πριν κοντά, είτε 40 χρόνια κλείσαμε, περίπου 40 χρόνια πριν, από το 1974 μιλάμε, τότε δυστυχώς δεν άνοιξε ρουθούνη και μια χώρα όπως η Τουρκία, μέλος του ΝΑΤΟ τότε, εισέβαλε σε μια άλλη, την Κύπρο μας, και κατέχει μέχρι σήμερα το 40% των εδαφών της. Ναι. Πρώτα να πούμε ότι η δική μας προσέγγιση στο θέμα είναι ξεκάθαρη από την αρχή, ότι πρόκειται περί παράνομης ενέργειας, καταδικάζουμε τη ρωσική εισβολή και στηρίζουμε την ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα και κυριαρχία της Ουκρανίας, όπως αναμένουμε κάθε χώρα να κάνει το ίδιο. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι όταν έγιναν τα γεγονότα στην Κύπρο το 2004 δεν υπήρχε Ευρωπαϊκή Ένωση. Με τη μορφή που ξέρουμε σήμερα. Υπήρχε ΝΑΤΟ, βέβαια. Υπήρχε ΝΑΤΟ, αλλά μιλάμε για δύο εμπλεκόμενα μέρη στην Κύπρο που ήταν μέρη του ΝΑΤΟ. Και βεβαίως υπήρξαν και κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας τότε, το 1974, τα οποία σταδιακά άσκηκαν τα επόμενα με δύο χρόνια. Βέβαια δεν είναι της ίδιας έντασης όπως έχουμε σήμερα. Θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κινήθηκε ασφαλεία. Το χαιρετίζουμε αυτό, ότι έλαβε άμεσα αποφάσεις σε πρώτη φάση οικονομικών κυρώσεων. Το οποίο είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Το οποίο αναμένουμε ότι το ίδιο θα πρέπει να γίνεται και σε άλλες ανάλογες περιπτώσεις. Χρήστο. Εγώ θα ήθελα να πάμε την κουβέντα κάπου αλλού. Λένε πολλοί ότι η προσοχή μας πρέπει να είναι στην Ουκρανία, αλλά τα μάτια μας πρέπει να είναι στην Τουρκία. Εσείς σας πάζεστε αυτή την άποψη? Τα μάτια μας, εμάς Κύπρου και Ελλάδας τουλάχιστον, πρέπει να είναι πάντα στα μέρα στην Τουρκία. Ναι. Δεν νομίζω ότι οι δύο περιπτώσεις, τα μεγέθη Ρωσίας, Ουκρανίας, μπορούν να παραλληλιστούν ακριβώς με την περίπτωση Τουρκίας-Ελλάδας, τουλάχιστον. Ούτε η Τουρκία είναι Ρωσία, ούτε η Ελλάδα είναι Ουκρανία. Το ισοζύγιο δυνάμεων νομίζω είναι πολύ πιο κοντά και σε καμία περίπτωση η Τουρκία δεν θα αναμένει ότι σε μια, απευχόμαστε σε μια στρατιωτική επιχείρηση, θα έχει σίγουρη επιτυχία. Βέβαια, βλέπουμε ότι και η Ρωσία, που δεν ξέρω τι ανέμενε με την στρατιωτική της επέμβαση, με την εισβολή, δεν έχει ακόμη επιτύχει, χωρίς να γνωρίζουμε και τους ακριβείς στόχους. Κρατήθηκε από τον Ρώσο πρόεδρο η αποναζιστικοποίηση και η αποστρατικοποίηση. Προς το παρόν βλέπουμε μάχες στην Ανατολική Ουκρανία και δεν έχουν ακόμα ένα τελικό αποτέλεσμα. Ήρθε η ώρα να στείλουμε παντού το μήνυμα ότι ο αναθεωρητισμός είναι αυτή τη στιγμή η βασική απειλή για την παγκόσμια ειρήνη. Είναι πολύ σημαντική απειλή για την παγκόσμια ειρήνη και ο αναθεωρητισμός του Ερντογάν, όπως ο επιλεκτικός αναθεωρητισμός, γιατί είναι αλακάρτ οι παρεμβάσεις του Τούρκου Προέδρου. Βέβαια αναθεωρητικές ήταν και οι αιτιάσεις του Ρώσου Προέδρου για την επέμβαση στην Ουκρανία. Εγώ να ρωτήσω, μαθαίνουμε κύριε Γενικέ, θα μας το επιβεβαιώσετε εσείς βεβαίως, πως η κυπριακή οικονομία, η οποία και αυτή πέρασε μια μεγάλη κρίση, έτσι, εισαγόμενη εν πολλής βέβαια και από εμάς, αλλά αυτό είναι τώρα μια άλλη κουβέντα, σε ένα βαθμό αρκετά σημαντικό εξαρτιέται από ρωσικά κεφάλαια. Όλες αυτές το πακέτο κυρώσεων που ορθώς επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση προς τη Ρωσία, δεν φοβάστε, ανησυχείτε ότι θα έχει συνέπειες και στην κυπριακή οικονομία? Νομίζω συνέπειες θα υπάρχουν σε όλη την Ευρώπη, ναι. Ίσως περισσότερο στην Νότια Ευρώπη. Ναι. Βέβαια είχαμε και το κυρώσεις και το 2014 με την προστάθμιση της Κρυμαίας και τότε επηρεάστηκε η κυπριακή οικονομία. Έγιναν βέβαια
νέα σχέδια. Για παράδειγμα, τότε είχαμε πρόβλημα με τα γεωργικά προϊόντα που δεν μπορούσαν να προχωρήσουν στην ρωσική αγορά. Είχαμε πρόβλημα και με τον τουρισμό και τότε. Οπότε πάντα αυτές οι κρίσεις γεννάνε και νέες ευκαιρίες. Ψάχνεις νέες αγορές. Ναι, βλέπουμε τώρα την περίπτωση του εφοδιασμού με φυσικό αέριο, το οποίο η Κύπρος βέβαια δεν επηρεάζεται, γιατί δεν έχουμε φυσικό αέριο στην Κύπρο. Δεν έχουμε φυσικό αέριο, δεν χρησιμοποιούμε φυσικό αέριο, ενώ για την ενέργεια ακόμη. Που όλες οι χώρες, συμπεριλαμβανομένες και της Ελλάδας, ψάχνουν εναλλακτικές πηγές για να μην φτάσουν στο σημείο να κλείσουν οι στρόφικες, που δεν νομίζω να φτάσουν σε αυτό το σημείο, δηλαδή, τουλάχιστον με τα σημερινά δεδομένα, αλλά δεν μπορεί να εξετάσει από τρίτους. Είναι πάντα σωστό να ψάχνεις εναλλακτικές πηγές για να έχεις πάντα μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων. Ναι, γιατί τώρα, Χρήστο, μόνο αυτό, γιατί διαβάζω σε μια εφημερίδα τώρα της Κύπρου, την οικονομική, στο top 3 των Ρώσων τουριστών, για παράδειγμα, η Κύπρος. Εξαιρετικές επιδόσεις το 9μηνο του 2021, στο 60% του 19 η αφήξη από Ρωσία, και είναι η Κύπρος, διαβάζω, η δεύτερη σε δημοφιλία χώρα μετά την Τουρκία, καλά για προφανείς λόγους, σε αφήξεις Ρώσων τουριστών. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι αν ξαφνικά πούνε νιέτ οι Ρώσοι στην Κύπρο, για τουρισμό, ανοίγει μια πληγή, όπως και να το κάνουμε. Αυτό θα γίνει παντού όμως, και στην Ελλάδα και οπουδήποτε άλλο. Ναι, μην υποφεληθεί η Τουρκία. Δεν είναι η Ελλάδα και η Κύπρος, όμως εμείς κοιτάμε και την τουρκική αγορά με ισοτιμία 1:15. Γιατί, Χρήστο, είναι και αυτό. Ο άλλος θα πάει να δώσει πακέτο 15 λίρες το 1 ευρώ. Πώς θα μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτό η Κύπρος και η Ελλάδα? Είναι ένα ερώτημα. Ο ρωσικός τουρισμός βέβαια θα επηρεάσει όλη την Ευρώπη. Δεν έχουμε τουρισμό. Εμείς είμαστε η δεύτερη σε αριθμό. Προπρώτη είναι η εντάξει, αλλά επειδή δεν έχουμε την οικονομία του Λουξεμβούργου και της Γερμανίας, κύριε Γενικέ, γι' αυτό το λέω. Εμείς είμαστε χώρες που εξαρτώμεθα από τον τουρισμό, γι' αυτό σας το ρωτάω. Βεβαίως θα υπάρχει, θα επηρεαστεί όλη η Ευρώπη. Όσο πιο εκτεθειμένος είσαι σε αυτό, τόσο περισσότερο θα επηρεαστείς. Και είναι σημαντικό να δούμε και πώς και θα είναι η στάση της Τουρκίας. Γιατί αν η Τουρκία συνεταχθεί με τους δυτικούς της συμμάχους και εφαρμόσει και αυτή το ίδιο πακέτο κυρώσεων, τότε μιλάμε ότι όλοι οι ανταγωνιστές, σε εισαγωγικά των ανταγωνιστές για το ρωσικό τουρισμό, θα έχουν την ίδια το ίδιο πρόβλημα. Βεβαίως είχε παλιότερα ο Ρώσος πρόεδρος, αν θυμάμαι σωστά, είχε δώσει οδηγίες στους Ρώσους υπηκόους προς τα που θα κινηθούν για τουρισμό και επηρεάζει σε ένα βαθμό. Ασχετό. Δεν ξέρω αν θα πράξει το ίδιο. Έχουμε χρόνο βέβαια μέχρι το καλοκαίρι, αλλά αναφυσβήτητα η κάθε τέτοιου είδους ενέργεια τον πόλεμο που έχουμε τώρα επηρεάζει πολύ τον τουρισμό. Ναι. Κύριε Γενικέ, ως διπλωμάτης, επιχειρήσατε καθόλου έτσι λίγο να μπείτε, ας πούμε, στο μυαλό του Βλαντιμίρ Πούτιν, με αυτό το οποίο επιχειρεί στην Ουκρανία, έχει κυρίως ως χαρακτηριστικό να αποκαταστήσει τη Σοβιετική Ένωση, είναι περισσότερο μια προσπάθεια να αφήσει το δικό του αποτύπωμα στην ιστορία, είναι η δική του κληρονομιά? Δεν είναι ξεκάθαρο ότι οι ξεκάθαρες υποθέσεις του Ρώσου πρόεδρου, και νομίζω είναι παρακινδυνευμένο να κάνω τέτοιες εικασίες, τι μπορεί να σκέφτεται ή τι μπορεί να έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του. Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος για να εφαρμόσει αυτά τα σχέδια δεν είναι ο πόλεμος και η παραβίαση, θα παραγράφουν η παραβίαση του διεθνούς. Υπάρχουν άλλοι τρόποι, υπάρχει διπλωματία. Νομίζω υπήρχε η ευκαιρία της διπλωματίας σε συγκεκριμένη περίπτωση, δηλαδή μια μέρα προτού ανακοινώσει την έναρξη της στρατηγικής επιχείρησης, είχε ανακοινωθεί η συνάντηση με τον πρόεδρο Μακρόν, που θα φιλοξενούσε ο πρόεδρος Μακρόν, και νομίζω ότι δόθηκε καν η ευκαιρία να γίνει αυτή η συνάντηση. Υπήρχε, εγώ τουλάχιστον έβλεπα, διάθεση από μεγάλες ευρωπαϊκές χώρες, κυρίως Γαλλία και Γερμανία, να βοηθήσουν να βρεθεί μια διπλωματική λύση στο συγκεκριμένο θέμα. Είναι όμως ώρα να αλλάξει και η Ευρώπη? Αλλάζει η Ευρώπη. Οι συνθήκες την οδηγούν σε αλλαγή. Ελπίζουμε να είναι θετική. Μακάρι.
Εγώ να κάνω μια, να πάω λίγο αλλού τον κύριο Γενικό, καθώς είχαμε και ένα πολύ ευχάριστο γεγονός για την πόλη μας, Χρήστο, και αφορά στην ακαδημαϊκή κοινότητα, καθώς με την σύμπραξη και τη βοήθεια και του Κυπριακού Προξενείου λειτουργεί πλέον στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Χρήστο, έδρα Κυπριακών Σπουδών. Κάτι το οποίο έπρεπε να γίνει εδώ και χρόνια βέβαια. Αλλά και μπράβο και στην Κυπριακή Δημοκρατία και, και στον Πρίτανη του Απιθύτα. Θα μας τα πει τώρα και ο κύριος Γενικός πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα, πώς υλοποιείται, ποιοι μπορούν να πάνε εκεί, κύριε Γενικέ, έτσι ώστε να γίνουν. Είμαστε ακόμα σε πρώιμο στάδιο. Είμαστε στο στάδιο της έγκρισης. Το πώς θα λειτουργήσει ακριβώς νομίζω θα καθοριστεί και τώρα στο αμέσως επόμενο διάστημα από τις Βρετανικές αρχές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Η ιδέα γεννήθηκε το 2019 όταν ήταν εδώ ο πρόεδρος Αναστασιάδης, ήρθε για να ανακηρυχθεί σε επίτιμο διδάκτορα της νομικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και είχε τεθεί η ιδέα από ακαδημαϊκό προσωπικό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Ο πρόεδρος ήταν θετικός, ζήτησε να παρουσιαστεί μια πρόταση, η οποία όντως κατατέθηκε από το Πανεπιστήμιο αρχές του 2020. Απλά μας είχε προλάβει μετά ο κορονοϊός και νομίζω κάπως καθυστέρησε η όλη διαδικασία. Και όταν ήταν εδώ ο πρόεδρος τον περασμένο Οκτώβριο για μια εκδήλωση που ετοίμασε για την Κύπρο, ειδικό αφιέρωμα το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, ο πρόεδρος ανακοίνωσε την έγκριση αυτού του αιτήματος. Θα επιχορηγείται από την Κυπριακή Δημοκρατία. Και θα λειτουργεί, εγκρίθηκε προχθές από τη Σύγκλιτο, να λειτουργεί στο πλαίσιο της νομικής σχολής, σε συνεργασία, καταλαβαίνω, και με τη φιλοσοφική σχολή. Αλλά ακριβώς οι όροι εντολής θα καθοριστούν τις επόμενες μέρες, αντιλαμβάνομαι. Η ιδέα είναι ότι η ιδέα πίσω από την έδρα είναι η προαγωγή της γνώσης των φοιτητών και της ευρύτερης κοινότητας γενικά σχετικά με την ιστορία και τον πολιτισμό της Κύπρου. Η πρόθεση της έρευνας είναι ένας τομέας που θέλουμε να ενισχυθεί για τον πολιτισμό της Κύπρου και η συνεργασία μεταξύ των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων Κύπρου και Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου αλλά και άλλων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων με τα οποία συνεργάζεται το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, προάγοντας σε αυτά την κυπριακή ιστορία, πολιτισμό, αλλά και γνώση για το κυπριακό πρόβλημα. Βέβαια. Και είναι μια πολύ σημαντική απόφαση και είμαι χαρούμενος που γίνεται όσο είμαι ακόμα εδώ. Δεν είναι δικιά μου ιδέα, δεν θέλω να κακοθώ εγώ την επιτυχία, αλλά χαίρομαι που γίνεται όσο είμαι στη διάρκεια της θητείας σας. Κύριε Γενικέ, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την παρουσία σας σήμερα στο ραδιόφωνο του North. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.